Καλησπέρα. Να σας υπενθυμίσω για αύριο στις 10.30 το πρωί θα έχουμε την επόμενη συνάντησή μας. Μας προσκαλεί ένα από τα νεότερα μέλη του Club EFL, η Ιγκλιζάκη Ευαγγελία, και χάρηκα πάρα πολύ, Ευαγγελία, που μας λες καλημέρα Smart School Owners και καλή εβδομάδα. Χαίρομαι που ένα καινούργιο μέλος αποκαλεί έτσι τους school owners του Club EFL. Και ακόμη δεν ξεχνάει να πει ότι ελάτε να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, ελάτε να γίνουμε κοινωνοί του collaborative learning στην πράξη. Και τελειώνει, θα χαρώ να συναντήσω και τα υπόλοιπα μέλη της Smart Team που ονομάζεται Club EFL. Να μας το θυμίζεις, Ευαγγελία, γιατί καμιά φορά το ξεχνάμε, ότι κάνουμε πολλά πράγματα που κάποιοι νομίζουν ότι είναι αυριανά. Εμείς όλοι μαζί, με τη συνεργασία που έχουμε, τα κάνουμε από προχθές. Και θα ξεκινήσω με ένα πολύ ωραίο που έγραψε ο Μπερνάρντ Σο. Εάν έχεις ένα μήλο και μου δώσεις ένα μήλο και ανταλλάξουμε το μήλο που έχουμε, στο τέλος θα έχουμε και εγώ και εσύ από ένα μήλο. Αλλά εάν έχεις μια ιδέα και έχω μια ιδέα και τις ανταλλάξουμε, στο τέλος θα έχουμε και οι δύο από δύο ιδέες. Τα θέματα που προτείνω να συζητήσουμε αύριο είναι: στο Storybird που οι μαθητές μας δημιούργησαν αριστογήματα, να προσθέσουν τη φωνή τους. Είναι πολύ απλό, θα σας δείξω. Εδώ είναι το blog όπου οι μαθητές μας έχουν βάλει τις δημιουργίες τους. Είναι πάρα πολλές, πάρα πολλές. Μπορεί να είναι και 200 ή περισσότερες. Να ξέρετε ότι μέχρι τώρα 18.000-19.000 επισκέψεις είχαν αυτοί που επισκέφτηκαν να δουν τις δημιουργίες των μαθητών μας. Πανέμορφα, όλα πανέμορφα. Το θέμα που θέλω να συζητήσουμε είναι ότι εδώ το δοκιμάσαμε με την Ευαγγελία, μπορούν να προσθέσουν την φωνή τους. If. What would happen if you were alone in the forest on dark night? If trees could speak? If elephants could fly? Και λοιπά. Το δεύτερο θέμα που θέλω να συζητήσουμε είναι οι μαθητές μας να δημιουργήσουν με τη μηχανή που έχουμε στα quizzes listening comprehension με βίντεο από το National Geographic και να τα μοιραστούν με όλους, με τους άλλους μαθητές του Club EFL. Και αυτό είναι πολύ εύκολο. Θα σας δείξω ένα δείγμα. Εδώ είναι ένα true false, πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει πληθώρα βίντεο στο ίντερνετ. Προτείνω όμως το National Geographic, το οποίο έχει βίντεο μικρά και με πολύ ενδιαφέρον. Ο αριθμός αυτών των βίντεο είναι πάνω από 5.000. Λέμε τους μαθητές μας σε ζευγάρια ή σε ομάδες να δημιουργήσουν, σε παιδιά πάνω από την D τάξη, να δημιουργήσουν quizzes σαν project και να πάνε στο κοινό blog που θα τους έχουμε ετοιμάσει, να κάνουν new post, να βάλουν το quiz και να κάνουμε αυτά που, όπως είπα προηγουμένως, οι άλλοι που νομίζουν ότι είναι αυριανά, να τα έχουμε εμείς στην πράξη.
Το τρίτο θέμα θα είναι για τα βιβλία μας online, θα μιλήσουμε γενικά, αλλά θα συζητήσουμε και την συμφωνία την τελευταία που κάναμε με τη Σίλβια Κάρ, που θα έχουμε όλα τα quiz στο βιβλίο της online για τους μαθητές μας. Εάν προλάβουμε θα πούμε και άλλα θέματα και θα τα αναλύσουμε όσο μπορούμε. Βέβαια θα απαντηθούν όπως πάντα ό,τι ερωτήσεις έχετε να κάνετε. Πού ξέρεις, μπορεί όταν ανταλλάσσουμε ιδέες εκεί που φτάσαμε να έχουμε και περισσότερα μίλα. Γεια σας, καλή αντάμωση.